Πουλές. Πάρα πολύ ωραίο εδώ πουλές. Και τρία τραγούδια με τον Γιώργο Θεοφάνους. Τρία, ναι. Πες μας για την εμπειρία σου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κόνη μου, τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον θαυμάζω. Μας έχει χαρίσει τόσα χρόνια υπέροχες δημιουργίες. Και είμαι κι εγώ μία από τους τυχερούς που ήρθε η στιγμή να ερμηνεύσω τραγούδια του, που έχει κάνει μουσική ο Γιώργος, και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, πολύ όμορφα και μέσα στο στούντιο. Έχουμε χημεία με τον Γιώργο, οπότε όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Πώς και δεν είχε γίνει νωρίτερα? Δεν έγινε νωρίτερα γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν τελικά στη ζωή, στο χρόνο που πρέπει να συμβούν. Δεν ήταν τότε σωστός χρόνος και έγινε τώρα που έπρεπε να γίνει. Θα γράψετε και άλμπουμ μαζί? Ναι, ναι, έχουμε γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Απλώς εν μέσω COVID λίγο μας πήγε όλο αυτό το πράγμα πίσω. Πήγε πίσω στις live εμφανίσεις, πήγε όλο. Και λέμε κατά την άνοιξη, πρώτο ο Θεός, και αν δεν μας έβρει άλλη μετάλλαξη, παραμόρφωση, μεταμόρφωση, δεν ξέρω τι να πω, να προχωρήσουμε στο άλμπουμ. Εντάξει, μουσική χρειαζόμαστε και ας υπάρξει κάτι άλλο με τον COVID, θα θέλουμε να σε ακούσουμε και σε άλμπουμ και με τον Γιώργο Θεοφάνους και γενικά. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και μαζί μια συνεργασία με τον Γιώργο. Μουσική εννοώ επί σκηνής. Και αυτό πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε διάφορες ιδέες και πιστεύω ότι... Μακάρι να γίνει αυτό, το ευχόμαστε. Και ναι, ξέρεις, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα, να ξεμπερδέψουμε από αυτόν τον ιό για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Ναι. Με τον Φίβο θα ξανασυνεργαζόσουν? Γιατί όχι, φυσικά. Φυσικά. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής μου διαδρομής είναι ο Φίβος, τον έχω πολύ καλά μέσα μου, υπάρχει αγάπη, φυσικά και θα το ξανέκανα, ναι. Μόνο όμορφα πράγματα έχω να θυμάμαι από το Φίβο. Μόνο. Και εμείς. Ναι. Μετά από 20 χρόνια σχεδόν με την Άννα Βύση, και θέλω να μου πεις αν θα βγει το ντουέτο που περιμένουμε όλοι. Ντουέτο μουσικό εννοείς? Όχι, δεν έχουμε κάτι στα σκαριά αυτή τη στιγμή για να βγει. Ήταν μέσα στα πλαίσια του, μπορεί και να κάνουμε αυτό αν κάνουμε το άλλο, αλλά αυτό έχει μείνει όλο στον αέρα, γιατί όλα είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Δεν με αγαπάς, το ξέρω. Ποτέ δεν συνέβη αυτό. Νιώθω σαν να μην σε ξέρω. Θα με μάθεις. Θα ήθελες? Να, αν είναι ένα ωραίο τραγούδι που μας πηγαίνει πάρα πολύ, φυσικά και θα το ήθελα. Υπάρχει κάτι που της είπες μετά από τόσα χρόνια που ήθελες να της το πεις καιρό? Φυσικά. Θα μας πεις τι είναι αυτό? Όχι βέβαια, θα είπα στην Άννα. Αυτή σου είπε κάτι που μπορείς να μας αποκαλύψεις? Φυσικά όχι. Αυτά τα είπε εκείνη σε μένα. Έχεις παίξει ρόλο υποκριτικής, έχεις κάνει παρουσίαση, έχεις υπάρξει και κριτής σε talent show όπως το Just. Βλέπεις, θα κάνω όλα και συμφέρω τελικά, ναι. Τι είναι το αγαπημένο σου? Α, τι, κοίταξα, δεις, τι είναι το αγαπημένο μου? Δεν σου λέω να διαλέξεις, αλλά το αγαπημένο σου, αυτό που πραγματικά εκφράζει την ψυχή σου. Εκτός από το τραγούδι εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το θέατρο το αγαπάω πάρα πολύ. Το αγάπησα δηλαδή. Ήμουνα πάντα στις θέσεις των θεατών και κάποια στιγμή φυσικά μου δόθηκε αυτή η υπέροχη ευκαιρία και ανέβηκα και επί σκηνής. Είναι ένας άλλος κόσμος, πολύ δημιουργικός, θέλει πολύ μεγάλη πειθαρχία, θέλει ψάξιμο διαρκές. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, okay, το στάδωσα όλο ένα τραγούδι που κουβαλάω χρόνια στις πλάτες μου. Είναι συγκεκριμένες οι νότες. Ο ψυχισμός κάποιες φορές μπορεί να διακυμαίνει, να αλλάζει, αλλά όχι με μεγάλες αποκλίσεις. Δεν μπορεί να υποθεί πολύ διαφορετικά. Στο θέατρο δεν ισχύει αυτό. Σε ένα ρόλο μέσα διαρκώς σκαλίζεις και ψάχνεις. Και είναι μαγικό αυτό το σκάψιμο μέσα. Όπως επίσης το τραγούδι είναι ένας... είσαι μόνος σου πάνω σκηνή. Είναι η ομάδα σου, φυσικά η μουσική σου, η τεχνική σου όλη, αλλά είσαι μόνος σου. Το θέατρο έχει το μαγικό του ότι όλο αυτό το δούνε και λαβήν και παίζεις με κάποιον. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συμβαίνει στις σχέσεις που αναπτύσσονται πάνω σκηνή. Αυτά. Πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Κάποιες φορές δηλαδή θυμάμαι να πιάνω τον εαυτό μου και να λέω παίζεις. Γιατί τους χάζευα πάνω σκηνή. Έχω πιάσει τον εαυτό μου, ας πούμε, την Ελένη Γερασιμίδου που παίζαμε και λέω. Και είχα ξεχαστεί ότι πρέπει να πω τα λόγια μου, γιατί απλώς τη θαύμαζα.
Είναι ένας όμορφος κόσμος, πολύ όμορφος, πολύ δύσκολος, αλλά παράλληλα τόσο δημιουργικός. Το αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Τώρα, η τηλεόραση είναι ένα άλλο κομμάτι, είτε στη θέση της καρέκλας, είτε στη θέση της παρουσίασης. Όμορφο πράγμα, όταν υπάρχουν ωραίες παρέες. Και εγώ μέχρι στιγμής έχω περάσει πολύ καλά, γιατί οι παρέες μου ήταν πολύ όμορφες. Κινείτε, παιδιά. Να μην κινηθώ. Όχι, κινήσου, κινήσου εσύ, εγώ. Κινήσου. Άλλος με τη βάρκα μας, Αναγία μου. Πήγαινα πάντα με το γνώμονα του ότι να περάσουμε καλά κι εμείς και οι άνθρωποι μας βλέπουν από το σπίτι. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις κάνει που θέλεις πολύ να κάνεις? Bungee jumping, δεν θα το κάνω ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχω καταλάβει ότι αυτό που μου αρέσει πολύ και αγαπώ, γιατί όλα αυτά που κάνω έχουν τον ίδιο άξονα, επικοινωνία. Μου αρέσει η συναναστροφή, είτε μέσα από την τέχνη, είτε μέσα από οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, όπως ήταν το My Greece, ας πούμε, που έκανα. Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο. Μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει να μπορώ να εκφράζομαι πάνω στη σκηνή και να επικοινωνώ, είτε επί σκηνής, είτε με τον κόσμο που είναι από κάτω. Θέλει να μας πεις κάτι άλλο εσύ? Τι να σου πω, θέλει να σου κάνω αγκαλιά. Τρυφερούδι μου, γλυκούλη μου, γλυκούλη μου, σε αφήνω καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που έρθες να μας μιλήσεις.